θα το δούμε όμως αυτό. Δεν μπορούμε με. Μακάρι. Κοίτα, μέχρι πίσω βγαίνει. Μέχρι το πλάι βγαίνει. Πρόσεξε να γλιώσει όλο το διαμέρισμα η πυρκαγιά. Όλο το διαμέρισμα. Γλιώσει όλο το διαμέρισμα. Που φαίνεται ότι και στο εσωτερικό του κτηρίου. Να σας δείξω λίγο. Που, για να έχετε μία εικόνα λίγο για το πού βρισκόμαστε. Στέφανε, σε παρακαλώ, πάμε λίγο να βγούμε και στις Βόλου. Να δείξουμε ότι ακριβώς είμαστε σε απόσταση αναπνοής από την Εκκλησία της Αγίας Σοφίας, Γιώργο. Στην αυτό, καρδιά της Θεσσαλονίκης. Έχει πάει στο και κέντρο της πόλης. Φαίνεται. Δέτε πως έχει επεκταθεί και δίπλα. Έχει πάει. Αυτή τη στιγμή έχει επεκταθεί και δίπλα. Είναι και σε άλλο διαμέρισμα, πάρα δίπλα. Βλέπουμε ότι συνεχώς. Δίπλα ακριβώς έχει επεκταθεί. Έχει ξεκινήσει πάει... από τη Σβόλου και βλέπουμε τώρα και από την Απελού. Έχει καλύψει όλο τον όροφο. Πήγε και δυστυχώς στο δίπλα διαμέρισμα. Όχι σε αυτό που δείχνει ναι, τώρα. Στέφανε στον διπλανό. Από πάνω, τι γίνεται. Από την άλλη πλευρά. Γιώργο, πέφτουν από πάνω. Αν δεις οτιδήποτε υπήρχε στον μπαλκόνι, πέφτει. Πέφτουν αντικείμενα. Γι' αυτό και οι πυροσβέστες έχουν ζητήσει από τον κόσμο να απομακρυνθούν σε αρκετά μεγάλη ακτίνα. Αλεξάνδρα μου. Προκειμένου Αλεξάνδρα ναι, μου. Να μην τραυματιστεί κανείς. Ναι, Γιώργο. Εδώ θα είμαστε, θα τα πούμε. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα πούμε. Σε αφήνουμε. Κάνει το ρεπορτάζ. Και μακάρι επιστρέφουμε, να μην υπάρχει κανείς μέσα. Επιστρέφουμε, σε αφήνουμε να κάνεις το ρεπορτάζ για να μάθεις εάν τελικά με ασφάλεια, αν μην μπορεί να συγκεντρώσει πληροφορίες. Ναι, είναι σε εξέλιξη, τώρα βλέπετε οι φλόγες. Αυτό το ειδικαιωμένο ζευγάρι, όχι. Μακάρι να μην ήταν μέσα οι άνθρωποι ή να προλάβανε. Γιατί η επέμβαση των πυροσβεστών δεν έγινε για να τους κατεβάσουν. Ακριβώς, Γιώργο, ακριβώς. Σε ένα κεντρικό σημείο, εσύ το ξέρεις το σημείο. Κέντρο Θεσσαλονίκης είναι, Γιώργο. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Η μία είναι δίπλα στην άλλη, κολλητές. Λοιπόν, ίσως και εδώ, εάν δεν πειθαρχούσαν οι Έλληνες πολίτες στη συντριπτική τους πλειοψηφία στα μέτρα περιορισμού της κίνησης,